κάνεις εδώ πάλι? Γεια σας. Γεια σας. Hello και welcome. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Δεν έχω βάλει πολύ ένταση για να ξεκινήσω αυτό το βίντεο, για να μην μπουκώσουν τα μικρόφωνα. Και είμαι και κουρασμένος από τις διακοπές, γιατί κοιτάξτε λίγο, κάνω μία έτσι και το αλάτι της θάλασσας φαίνεται ακόμα στο δέρμα μου. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα στο μαγαζί μας φιλοξενούμε το μπεμβεδάκι του φίλου μου του καπετάνιου, ο οποίος στείλει κάποιες δουλίτσες, έναν έλεγχο. Μπορεί να μας τα λέει και ο Αλεξανδρός, πίσω την κάμερα. Ναι, το παιδί θα πάει πίστα. Μας το έφερε για ένα τεχνικό έλεγχο. Να τσεκάρουμε τα πάντα, να του κάνουμε ένα μικρό σέρβις λαδάκια φίλτρα. Okay. Έναν έλεγχο. Τα παραφλού του, τα φρένα του. Ένα γενικό έλεγχο για την πίστα και να του βάλουμε το πολυεστερικό κουστούμι. Πού είναι το κουστούμι? Στην κούτα. Έχουμε και αυτό τον άχρηστο, το Γιάννη, πού είναι? Ο Γιάννης κάπου έξω. Άρε κερατά, Γιάννη. Να τα κουστούμια. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Σπύρο το Ζευγίτη, ο οποίος μου είχε δώσει σε ένα προηγούμενο βίντεο το ριέχο και το είχα κάνει μια δοκιμή. Και ο άνθρωπος έχει στη Βουλιαγμένη 100 συνεργείο BMW. Και όποτε χρειάζομαι καμιά βοήθεια, γιατί δεν είμαστε θεοί, δεν τα ξέρουμε όλα, πηγαίνω τα BMW αυτά τα... Παιδιά, τι ωραίο μηχανάκι είναι τούτο. Σ' αρέσει, Δεν είναι ότι μ' αρέσει σαν μοτοσυκλέτα. Και ένα ρο1 και ένα K5 ίδιο είναι. Έχει πολύ πράγμα. Αλλά αυτοί οι χριστιανοί εδώ πέρα έχουν κάνει παπάδες. Νομίζεις ότι είσαι σε F16, νομίζεις ότι θα πετάξεις. Λοιπόν, ένα μικρό βίντεο για ένα καλωσόρισμα σε όλους σας στο φθινόπωρο που μπαίνουμε. Μου λέει ένας, έχεις πάρα πολλά βίντεο και βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια βίντεο που γυρνάς από διακοπές, αλλά δεν ξέρουμε ποια χρονιά είναι. Πρέπει να λέω και τι χρονιά είναι. Είμαστε το 2024. Ήθελα να σας ευχαριστήσω που κάνετε like, που κάνετε subscribe. Και το λέω subscribe και κάποιοι καινούργοι που δεν με ξέρουν μπαίνουν και με διορθώνουν και μου λένε subscribe είναι μας τώρα. Τέλος πάντων, να στείλω τα φιλιά μου, Ζάκυνθο, Μύκονο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Αλεξανδρούπολη, σε όλους εσάς που μου στέλνετε. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Instagram, στο Facebook. Το Facebook είναι full. Μπορείτε να ακολουθείτε. Αυτά. Νομίζω ότι τα πάω όλα. Ναι. Εγώ βλέπω το πραγματάκι εδώ. Το βλέπεις από μέσα. Είναι πολυεστερικό. Ναι, όλο. Εντάξει. Και δεν είναι πολυεστερικό άσπρο όπως τα παίρναμε παλιά και φτιάχναμε τα CBR-άκια, θυμάσαι, Άλεξ? Ναι, που ήταν άσπρο τελείως όλο. Ναι. Είναι πολυεστερικό παμένο. Και το γουστάρω πάρα πολύ εγώ το πραγματάκι εδώ. Όχι, τούτο δεν είναι πολυεστερικό. Ναι. Μουτράκι, ωραίο τυφλό, Ναι. Και από μαύρο θα γίνει BMW M3. Έτσι. BMW M3. Να πω ότι στο χωριό που είχα κατέβει στις διακοπές, ο φίλος μου ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο προγραμματιστής μας, έχει φέρει από τον Καναδά ένα κόκκινο, ένα πράγμα τέτοιο πάλι BMW, θερίο, και μου λέει έλα να το κάνεις βίντεο, έλα να το δοκιμάσεις, έλα. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα γιατί έπρεπε να πάω και στη Ζάκυνθο να κάνω το παπί, το μακρύ. Τη λιμουζίνα, Τη λιμουζίνα. Μπορείτε να το δείτε αυτό το βίντεο κάποιοι που ασχολείστε. Είναι ένα παιδί στη Ζάκυνθο και έχει πάρει ένα στρογγυλοφάναρο και το έχει κόψει στη μέση, το έχει μακρύνει και βάζει 10 άτομα και τα κάνει βόλτα. Σαν λεωφορείακι είναι. Ωραίο. Μπορεί το κτέλε Ζακύνθου να του κάνει πρόταση να πάει εκεί πέρα να πηγαίνει τσουδουρίστες. Αυτά. Ένα μικρό βιντεάκι για καλωσόρισμα. Κάτσε να το βάλω άλλη μία. Βάλτε. 4, 8, 12, οι στροφές είναι σε άλλη φάση. Ξεβράκωτο.
Φτάσαμε στο φίλο μας στο σκύρο το Ζευγίτη να τελειώσει μια δουλειά που κάνει και το βάζουμε μέσα για να τον πριζώσουμε. Για πάμε λοιπόν να για δούμε. Πάμε, τι για πάμε να δούμε. Σπυράκο μου, hello και welcome. Hello και welcome. Πού είσαι, λεπεντάκο μου. Τι κάνουμε. Καλ... Δεν θα πούμε καλό χειμώνα. Θα πούμε καλή συνέχεια διακοπών. Καλό τελείωμα καλοκαιριού. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια φίλου μου καπετάνιου. Εκτός ότι του τσεκάραμε στο μαγαζί φίλτρο αέρα που δεν είχε κάνει ποτέ, κάναμε αντιψυκτικά G12 σαν αυτό που βάζω στο πόρο, ξέρει τα νησίμα. τα καλά. Να αντέχει. Να αντέχει. Μα έφερε ένα πολυστερικό κουστούμι για να μπει πίστα να κάνει και μου λέει: Αλέξ, ανοίγω τον γκάζι και δεν έχω γκάζι. Και γράφει δηλαδή το ηλεκτρόγκαζο. Λύσαμε, το καθαρίσαμε. Ωραία. Έκανε ότι δούλεψε λίγο για να το φέρω εδώ, αλλά ξανά άναψε. Θα κάνουμε ένα καλυμπράρισμα να δούμε τι βλάβη έχει γράψει. Καλυμπράρισμα. Καλυμπράρισμα και στο πάνω και στο κάτω. Ωραία. Και να δούμε και τι βλάβη γράφει. Μήπως έχει κάνει κάποιο πρόγραμμα. Δεν ξέρω τίποτα. Γιατί αν έχει κάνει κάποιο πρόγραμμα και έχουν πειράξει τους χάρτες χωρίς να έχουν φτιάξει σωστά τα TPS, ναι. Υπάρχει περίπτωση να το κάνει από αυτό. Ο προηγούμενος κάτοχος έχει αλλάξει TPS. Ναι. Αν έχουν κάνει όμως χαρτογράφηση και δεν το έχουν φτιάξει σωστά στη χαρτογράφηση. Το προκαλεί η χαρτογράφηση. Γιατρέ μου, φτιάξε με. Γιατί άμα θέλεις από κανένα ντόρνο ή κανένα συγκόλληση αλουμινίου, θα σε φτιάξω εγώ. Ο Σπύρος είναι ο Ζευγίτης, ο φίλος μου, ο οποίος έχει συνεργείο BMW. Είπα και στο προηγούμενο κάρε του βίντεο, στην οδό Βουλιαγμένης 100. Είναι αυτός που μου είχε δώσει το ριέχου, αυτό με τα δύο ρεζερβουάρ, που είχε δει σε ένα άλλο βίντεο κτλ. Κτλ. Και συζητάγαμε, επειδή μιλάμε στο τηλέφωνο, να κάναμε ένα συγκριτικό ριέχου NX CCB 500X στο μέλλον, σε μελλοντικά βίντεο. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ για τα σχόλια που γράφετε. Αν σας αρέσει αυτό το βιντεάκι και αυτό το μηχανάκι με πλάνα Διονυσίου Σταυρόπουλου από τη Βουλιαγμένης που έκανε ένα Mars και άνοιξα, έτσι, και έκανε σαν ηλεκτρικό τούτος εδώ σατανάς, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναοδηγήσει. Άλλο τι μου γίνεσαι, άλλο τι μου φτιάνεις. Άλλο ρο1, άλλο BMW, άλλο K5, άλλο τούτο το πράγμα. Και κάποια πραγματάκια που θέλω να ρωτήσω το φίλο μου τον Ζευγίτη. Γιατί, συγγνώμη που σε διακόπτω, τούτο εδώ το πραγματάκι τι είναι, είχαμε απορία. Τηλεμετρία είναι. Αυτό είναι για το να διαβάζει τη θέση της ανάρτησης, είναι το ποντισιόμετρο που διαβάζει τη θέση. Είναι ένα ποντισιόμετρο το οποίο παλιά χρόνια το βάζανε, εδώ από κάτω είναι, το έχω δείξει στον προηγούμενο καρέ, το βάζανε σε κάποια μηχανάκια όταν κάνανε τηλεμετρία. Έχουμε εξηγήσει την τηλεμετρία. Έστελνε δεδομένα με Bluetooth στο λάπτοπ του μηχανικού που ήταν έξω από την πίστα. Πού και τι και πώς και πώς θα διορθώσει και πώς θα βελτιώσει κτλ. Θα στείλω χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την ξενιτιά. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας. Κάντε μια εγγραφούλα. Δεν παρακαλάω για like που λέει κάποιος ότι παρακαλάς για like. Είναι μια ατάκα που το κάνουν όλοι οι YouTuber. Εντάξει. Θες να διορθώσεις κάτι. Μπορείς να πεις κάτι. Είμαστε ανοιχτοί, είμαστε live. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να το μπριζώσουμε και τα λέμε σε λίγο. Όλα καλά. Όλα καλά. Βρήκες βλάβη. Καμία. Δεν βρήκαμε βλάβες. Κάναμε ένα καλυμπράσμα στα ποντισιόμετρα, το κάτω και το πάνω του χειρόγκαζου. Κάναμε ένα reset adaptation όλα. Τι κάναμε ένα. Ένα reset τα adaptation. Τέλος πάντων. Εντάξει. Στο μοντάζ θα το φτιάξουμε. Θα το φτιάξουμε. Βάλουμε υπότιλους. Τέλος πάντων. Θα βάλουμε υπότιλους. Μου σβήσε το σέρβις. Το έχω σβήσει και το σέρβις. Είναι έτοιμο το μηχανάκι. Μπράβο, λοιπόν, θα το αφήσουμε να δουλέψει λίγο μέχρι να πάρει το βεντιλατέρ. Σβήνουμε. Α, ναι. Και είσαι έτοιμος. Okay. Ωραία. Για να μην τα γράφουμε αυτά και χρονοτριβούμε, γιατί θα φύγουμε κατευθείαν για μαγαζί να το μοντάρουμε. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε. Επόμενο. Θα κάνουμε και ένα ντουράκι μαζί. Και ένα ντουράκι, ναι, βέβαια. Να πάρουμε δύο κάμερες και να πάμε με ένα ωραίο διπορικό που θέλεις εσύ. Και να το κάνουμε βίντεο YouTube. Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Δεσμεύεσαι. Δεσμεύομαι. Ευχαριστούμε τον Σπύρο τον Ζευγίτη. Είστε καλά. Επίλογος. Ήρθες. Ήρθα. Πώς σου φάνηκε, ρε Άλεξ. Πώς μου φάνηκε. Ρε φίλε, έχω οδηγήσει και άλλα χιλιάρια. Το οδηγάω πρώτη φορά να πω αυτό το μηχανάκι, έτσι. Είχε άλλη γλύκα στον γκάζ. Και όταν μίλησα με τον Σπύρο τον Ζευγίτη, γυρνάω και του λέω: ρε φίλε, τι διαφορά, τι βλέπεις. Μου λέει: είναι πολλά. Καταρχήν μου λέει: ο κινητήρας δεν γυρνάει δεξιόστροφα. Γυρνάει αριστερόστροφα. Γυρνάει προς τα πίσω. Και τον τεντωτήρα, η καδένα τον έχει μπροστά. Έτσι. Τον έχει σε αυτό το σημείο. Α, δεν είναι από πίσω όπως είναι. Δεν είναι, όχι. Εφόσον γυρνάει ανάποδα, τον έχει να πιέζει. Γιατί αν γυρίσει αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όταν ένα μηχανάκι γυρνάει ο κινητήρας προς τα πίσω, η προστροφή του κινητήρα
σε βοηθάει να κάνεις πολύ ωραίες σούζες. Εντάξει, θα το εξηγήσω αυτό τι γίνεται. Και γυρνάω και λέω του Σπύρου, εκτός... Αυτό εδώ μου έχει κάτσει ρε παιδιά, μου έχει κάτσει γουρούνια αυτός ο σένσορας. Εκτός από αυτό που μας είπες ρε Σπύρο, τι άλλο μπορεί να είναι αυτό εδώ, μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τι είναι αυτό ρε Γιάννη? Αντι-Willy. Αντι-Willy. Willy δεν είναι το δελφίνι, ε? Όχι το δελφίνι. Εντάξει. Willy είναι σούζα. Willy είναι σούζα. Δηλαδή αυτό το πράγμα εδώ, την ώρα που του έκανα στην βουλιαγμένη κάτι τέτοιο. Έκανε κάτι τέτοιο απότομα που με χτύπησε στη μέση. Σε τίναζε δηλαδή. Με τίναξε. Δηλαδή θέλεις ζώνη να το ζώνη και γάντια. Το μηχανάκι δεν συγχωρεί λάθη. 200-220 άλογα, τέλος πάντων. Και το συζητάγαμε με τον Σπύρο και μου είπε ότι Άλεξ, το μηχανάκι δεν συγχωρεί, πρέπει να είσαι έμπειρος. Δεν μπορεί να το πάρει τώρα ένας πιτσιρικάς. Εδώ έχουμε εμπειρία εμείς τόσα χρόνια και το βγάζεις έξω και σε τρομάζει τον γκάζι του. Στο Σπύρο το πήγαμε για αυτά τα πράγματα που είπαμε. Και τι άλλο μου είπε ο Σπύρος, και ήθελα να σας το πω, ότι αν αυτό το μηχανάκι έχει βάλει κάποιος κάποιο πρόγραμμα, αυτός που το έβγαλε το πρόγραμμα, που έβαλε το πρόγραμμα, το έχει κλειδώσει. Και αν κάνει κάποια πραγματάκια, κάποια προβληματάκια, δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς. Το έχει κλειδώσει με δικό του κωδικό. Εντάξει. Εγώ με τις παλιάς φίλες. Οπότε δεν μπορεί να βάλει άλλο χέρι δηλαδή. Δεν μπορεί να βάλει άλλο χέρι. Ωραία. Δηλαδή αν του ξαναανάψει error και χάσει τον γκάζ, γιατί την γκαζιέρα του είναι ηλεκτρόγκαζο και κάνει κούφια, είπε ο Σπύρος ότι συνεπάγεται με το πρόγραμμα, με τη χαρτογράφηση. Κατάλαβα. Έχει άλλη χαρτογράφηση και θέλει ψάξιμο. Αυτά. Ένα υπέροχο μηχανάκι, να είναι καλό ο καπετάνιος ο φίλος μας να το χαρεί, να κάνει ωραίο track day. Να κάνω μια σβούρα τώρα που έχουμε βάλει και το κουστούμάκι. Βέβαια, βέβαια. Το πολυεστερικό. Έτοιμο για πίστα το μηχανάκι. Ναι, ναι, σαν BMW 3 είναι. Έχω οδηγήσει, σου λέω, πολλά χιλιάρια. Τώρα τούτος εδώ ο Μπελάς μου βγάλε άλλα γούστα. Πολλά τα άλογα. Ρε φίλε, βλέπεις, λέω πάλι, το Ροένα, βλέπεις Yamaha, βλέπεις Suzuki GSX-R, βλέπεις Kawasaki και τέτοια. Αλλά ανήκεις εδώ και βλέπεις 16.000 στροφές. Την ώρα που κάναμε αυτό που μου είπε στα αγγλικά ο Σπύρος που δεν θυμάμαι, την ώρα που δεχόταν τις εντολές από το λάπτοπ το οποίο έχει το πρόγραμμα, έκαναν κάτι σερβομοτέρια από μέσα. Δουλεύαν όλα, ναι. Και γυρνάει και μου λέει, φύγε, θα σκάσει. Μια τελευταία. Αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Κάντε μια γραφούλα στο κανάλι μας, κάντε like, subscribe. Αφήστε το σχολείο σας και ενεργοποιήστε το καμπανάκι αν θέλετε να βλέπετε τέτοια ωραία βίντεο. Hello και welcome. Τα φιλιά μου. Γεια σας. Γεια σας.